Τάσος Αεκτής από Ηράκλειο. Ωραίος. Καλώς ήρθατε. Ναι, από Ηράκλειο Κρήτης, ε! Ναι. Όχι Ηράκλειο Αθήνα. Το Ηράκλειο μου γανιά. Κρήτης. Θέλω να μου πεις τη γνώμη σου για τη μεταγραφή του Κονέ στην ΑΕΚ. Στα χαφ. Πόσο χρόνο είναι ο Κονέ? Στα χαφ. Ναι. Κοίταξε. Νομίζω ότι θα πρέπει να πάρει τη θέση του Αϊντάρεβιτς. Ναι. Ή του Γιόγανσον. Πρόσεξε τώρα όμως. Θες να μ' ακούσεις? Ναι, ακούω. Πρόσεξε. Επειδή αυτός ο Σωτήρης Μουστάκας της ΑΕΚ ο προπονητής είναι καλός προπονητής, αλλά είναι τόσο σφιχτόκολος όσο ένας γυμνασμένος πισινός ενός δεκαεννιάρη, ο οποίος, να πούμε, γυμνάζεται τρεις φορές τη μέρα, κάνει ακόντιο. Τόσο σφιχτόκολος είναι. Στα Γιάννενα, το μάτς το είδες? Ναι. Λοιπόν, τρία στόπερ. Δεξί μπακ, αριστερό μπακ. Γιόχανσον, Σιμόες, Αϊντάρεβιτς. Κλωναρίδης, Λιβάδια. Σωστό? Ναι. Πάω για 0-0. Αν το πάρω, το πήρα ένα 0. Πάω στο 75 λεπτό. Με το 0-0, καλά είμαι, αλλά εγώ θέλω να κάνω πρωταθλητισμό. Άμα χάσω βαθμούς, είναι ζώρικο. Πετάω μέσα το μάταλο. Τι ήταν λογικό να γίνει? Να το βάλει στη θέση του, λέω εγώ, του Αϊντάρεβιτς. Να κρατήσει τον Κλωναρίδη και τον Αλμέιδα, ή να βάλει στον Κλωναρίδη έναν άλλον εξτρέμ για δεύτερο φόρο και τον Αλμέιδα, ή να αλλάξει τον Αλμέιδα με τον Κλωναρίδη. Προσπάθω να το βάλει στα χαφ. Αυτός βγάζει τον Κλωναρίδη και βάζει τέταρτο χαφ το μάνταλο. Πετάει ο Πετράκης άλλα δύο αμυντικά χαφ και έκλεισε τόσο πολύ ο χώρος, όσο μες στον τάφο στα μνήματα της Θέρμης, όταν σε θάβουν και σε έτσι τη μούμια. Με 8 χαφ τελειώσανε οι δύο ομάδες το παιχνίδι. Που σημαίνει ο Κονέ πιανού θέση θα πάρει? Του Γιόχανσον. Πιανού? Του Γιόχανσον. Του Γιόχανσον. Λογικά. Ναι. Ποιοτικά όμως χάνει, ρε φίλε. Εντάξει. Ποιοτικά δηλαδή χάνεις, λες ότι Σιμόες Γιόχανσον δεν θα είναι. Εγώ λέω θα τη βάλει στη θέση του Αϊντάρεβιτς. Και απετάξει το μάνταλο. Το μάνταλο. Δεύτερο φορ. Μαζί με τον. Πες τον να. Μαζί με τον. Αραούχο. Τον Μπακάκι ή τον Γκάλο όλη την πλευρά. Και αριστερά ποιο να έχεις. Και γκολ στον αέρα ούτε σε 20 χρόνια δεν θα πει. Επόμενη γραμμή. Σου απάντησα για τον μπέρδεμα. Και πόσο δύσκολα θα είναι τα πράγματα στα κάτω εκεί πέρα. Έλα φίλε. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή. Δηλαδή, subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like.